Όταν δεν έχει φόσφορο, έχουμε αυτό το μοβ χρωματισμό που βλέπετε στα φύλλα. Και γιατί το παράγει το αυτό? Γιατί προσπαθεί να παράξει κλωροφύλλο και γίνει το πράσινο, αλλά λείπει ενέργεια από κάτω να το σχηματίσει. Οπότε το φυτό δεν ξέρει να το κάνει και αντί να παράγει κλωροφύλλο, παράγει αυτό το κόκκινο που λέγεται ανθοκιανίνη. Είναι χαρακτηριστικό έλλειψη φωσφόρου που δεν σημαίνει ότι δεν έχει το έδαφος φωσφόρου. Μπορεί να είναι κρύο το έδαφος και να μην απορροφάει. Όπως επίσης μπορεί να σημαίνει ότι η ποιότητα του φωσφόρου που σας είπα πριν δεν είναι καλή, δεν είναι για το γιατί και ενώ εμείς ρίχνουμε, βλέπουμε αυτά τα συμπτώματα. Αλλά αν δεν έχεις φωσφόρο, δεν έχεις γεννήθεια, δεν έχεις ενέργεια, δεν έχεις ρεύμα μέσα στο φυτό και το χρειάζεται ειδικά το μαμάκι αρκετά. Κάλιο. Δεν θα σας πω πολλά. Το κάλιο είναι ο νερουλάς. Όπως έχετε στις περιοχές που λέτε ο νερουλά πάρει σε νερό τώρα, σε νερό μετά μια εβδομάδα, αυτό κάνει. Βοηθάει τη διαχείριση του νερού στο φυτό. Αν έχει πολύ κάλιο, τα στόματά του δουλεύουν καλά και ειδικά το καλοκαίρι που το φυτό ζορίζεται, διαχειρίζεται καλύτερα το νερό. Και μια επίσης επενέργεια του καλίου είναι ότι δυναμώνει το φυτό, είναι βιταμίνη του φυτού. Και ειδικά σε ανδρομικώσεις ή σε φυτά κακευτικά, φυτά που δεν έχουν έλλειψη καλίου είναι πιο ευαίσθητα σε έλλειψη νερού, σε συνθήκες στρες, ακόμα και σε συνθήκες από ασθένειες όπως οι ανδρομικώσεις. Χρειάζεται. Έχει ένα ρόλο του νερουλά και ένα ρόλο του φυτοπροστατευτικού, του προστάτη του φύλλου εντός του φυτού. Άρα χρειάζονται όλα αυτά. Έλλειψη καλίου, χαρακτηριστικά θα την έχετε δει όλοι. Περιφερειακά του φύλλου γίνεται στην αρχή οχλοκίτρινο, περιφερειακά. Και μετά γίνεται καφετιάζει, ξεραίνεται. Και γίνεται οχλοκίτρινο γιατί τα στομάτια που είναι στην άκρη, που είναι τα πιο ευαίσθητα, δεν λειτουργούν καλά. Άρα τα κρυανά μέρη του φύλλου είναι πιο ευαίσθητα στον ήλιο και καίγονται. Αυτό είναι ο λόγος που το φωσφενία καλίου επιδρά πάνω στο φυτό. Το μαγνήσιο, θα το έχετε δει, ανάμεσα στα νεύρα, όχι. Το μαγνήσιο χρειάζεται. Το μαγνήσιο είναι το κεντρικό, ο πυρήνας στα θεμέλια της κλωροφύλλης. Κλωροφύλλου το πράσινο. Κλωροφύλλου το φαγητό του φυτού. Αν δεν έχεις μαγνήσιο, δεν έχεις κλωροφύλλου, δεν έχεις φαγητό, δεν παράγει φαγητό, δεν παράγει ίνα, δεν παράγει σπόρο, δεν παράγει βάθος. Και να περάσουμε λιγάκι σε μονάδες που βάσει βιβλιογραφία συστήνονται. Τώρα, από περιοχή σε περιοχή αυτά διαφέρουν. Και διαφέρουν αν έχει πρώιμη ποικιλία, όψιμη ποικιλία, αν έχει πρώιμη σπορά ή πιο όψιμη σπορά. Αλλά κατά γενικό, έτσι ένα μέσο όρο, το φυτό για 300, το μπαμπάκι για 300-350 κιλά θέλει άζωτα από 12 έως 16. Φροντίζουμε ένα μέρος να το δώσουμε με τη βασική περίπου το 1 τρίτο έως το μισό και τα άλλα με 1-2 επιφανειακές για να υπάρχει στα στάδια που σας έδειξα τα κρίσιμα πριν τα χτένια και πριν το μέγιστο της αρθοφορίας. Θέλει φόσφορο 5-10 μονάδες, αρκετό, και θέλει και επίσης αρκετό κάλιο. Αν κάποιος μπορεί να πει μια αναλογία που θέλει το μπαμπάκι, θέλει μια αναλογία 2-1-1. Φυσικά θέλει και τα υπόλοιπα, θέλει και τα υποστοιχεία του, θέλει και το βόρειο. Εμείς τώρα, όσον αφορά την πρότασή μας στην βασική, έχουμε ένα εξαιρετικό λίμωσμα, το οποίο είναι αρκετά πλούσιο σε άζωτο, σταθεροποιημένο, με όλα τα ωφέλη που προσπάθησα όσο γίνεται να σας περιγράψω πριν. Έχει αρκετό φόσφορο, αρκετό κάλιο και έχει βόρειο. Το βόρειο τι σημαίνει? Το βόρειο φτιάχνει σπόρο. Ο σπόρος είναι το επιτελείο, είναι το γενικό αρχηγείο του φυτού. Εκεί μέσα παράγονται ορμόνες. Επαρκής ποσότητα σε βόρειο σημαίνει καλό αρχηγείο, καλό σπόρο, καλές ορμόνες, άρα βάρος σπόρο. Άρα χρειαζόμαστε το βόρειο για να μπορέσουμε να φτιάξουμε το σύσπορο που θέλουμε με πολύ βάρος, μεγαλύτερο βάρος στο σπόρο. Που όπως ξέρουμε είναι αυτό που πληρωνόμαστε, όχι την ίνα, αλλά το βάρος, το σύσπορο. Όλα τα άζωτο φόσφορο κάλι, συμβόριο, σταθεροποιημένο, τεχνολογία νομοτέχνησης, το προτείνουμε για βασική εφαρμογή. Τώρα, προχωρώντας πιο κάτω, σας προτείνω, και αυτό εγώ θα ήθελα απλά να το δοκιμάσετε και εσείς μετά αποφασίστε, αν κάποιος έχει σπαρτική που μπορεί να, να κάνει την πρακτική, βάλετε ένα κομμάτι χωρίς το μικροκοκόδες και ένα με το κροκόδες, και στο καλαμπό και στο βαμπάκι. Δείτε και από εκεί πέρα κρίνετε εσείς αν είναι το συμφέρον σας να πάτε από εδώ ή από εκεί. 2-4 κιλά το στρέμμα, μαζί με τη σπαρτική, μαζί με το σπόρο, είστε πολύ σε μεγάλο βαθμό καλυμμένος, εάν εσύ κάνεις σπορά στο βαμπάκι και μετά από λίγες μέρες πέσει θερμοκρασία, παγώσει το έδαφος και το φύτρο σου χαριστεί. Σκεφτείτε για αυτό το μικρή ποσότητα πόσο μπορεί να ωφεληθείτε όσον αφορά την καλλιέργεια και μετά επανασπορές και σε κόστος σπόρου και σε κόστος εργατικών και οτιδήποτε άλλο. Σας το θα ήθελα να το δοκιμάσετε και αποφασίστε εσείς εάν είναι κάτι καλό που μπορείτε να αξιοποιήσετε. Πολλά μέρη της Ελλάδος το βάζουν καλαμπό και βαμπάκι και σε άλλες καλλιέργειες. Προχωρώντας, για επιφανειακές λιπάνσεις. Εδώ η πρότασή μας είναι το Novatec 40.
40 μονάδες άζωτο και 40 μηδέν και θείο. Το παπάκι θέλει και θείο. Έχει 35 ουρία, 4,2 αμμονιακό και 5,2. Το καλό με αυτό είναι ότι είναι όλο σταθεροποιημένο και 40 μονάδες που σημαίνει ότι ας ρίξει καρέκλες, ας ρίξει καταιγίδες, το οποίο θα το βρει, θα το πάρει ομοιόμορφο, θα υπάρχει για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα μέσα. Εμείς λέμε ότι μπορεί να φτάσει και 2 και 3 μήνες, όσο και να βρέξει, οπότε θα το παίρνει το φυτό κατά ανάγκη, θα ξεκλειδώνει την κορτούλα, θα θέλει άζωτο, θα παίρνει. Και ειδικά την περίοδο μετά τα χτένια που θέλει πολύ άζωτο, θα υπάρχει να το βρει, όσο και να βρέξει, αυτό θα υπάρχει μέσα και θα το παίρνει ομοιόμορφα. Προτείνουμε 1-2 εφαρμογές, ανάλογα την περιοχή, αν κάνουν 1 ή κάνουν 2. Μια εφαρμογή στα μέσα Ιουνίου, κοντρικά πριν τα χτένια, και μια στα μέσα Ιουλίου. Τώρα μπορεί να πάει και με σταγόνα, μπορεί να πάει και με πεταλούδα, όπως θέλετε εσείς. Είναι εξαιρετικό προϊόν, θα ήθελα να σας πρότεινα να το δοκιμάσετε. Τώρα, όσον αφορά τα εκνοστοιχεία, καλύψαμε τα άζωτο, φόσφορο, κάλι, βόρειο και, και τις αερφανιακές. Αυτό που είναι μια πολύ ωραία πρακτική είναι οι διαφυλικές λιπάνσεις με ένα μείγμα εκνοστοιχείου. Τα εκνοστοιχεία έχουν τη λογική ότι βάλει για να έχεις. Εάν πας να βάλεις τη στιγμή που βλέπεις την έλλειψη, είναι αργά γιατί αυτό μπορεί να σημαίνει 10-20% απώλεια της παραγωγής. Πάντα εμείς οι Ιωπόνοι, όσον αφορά τα εκνοστοιχεία, πάμε με τη μέθοδο της πρόληψης. Δηλαδή, έχεις δεν έχεις, βάλτα, γιατί είναι κόστος μικρό. Μπαίνεις που κάνεις του ψεκασμού σου, οτιδήποτε, συνδυάζεται με όλα τα ομοκτώνα με την ομοκτώνα, βάλτε μια μικρή ποσολογία, να μπορέσεις να είσαι σίγουρος ότι τις επόμενες μέρες δεν σου βγουν ελλείψεις. Γιατί όταν τις δεις, είναι αργά. Οπότε πάμε με τη μέθοδο της πρόληψης. Έχουμε ένα πολύ ωραίο μείγμα εκνοστοιχείων, έχει ό,τι χρειάζεται το βαμπάκι, δηλαδή ψεδάργυρο, έχει κάνει βόρειο, έχει σίδηρο, έχει χαλκό, που όλα είναι ωφέλιμα. Μια μικρή δοσολογία μπορεί να πάει 70 έως 100 γραμμάρια αναστρέμα, και λέω αναγραμμάρια αναστρέμα γιατί ανάλογα το ψεκαστικό που έχει ο καθένας, ψεκάζει με άλλα λίτρα, άλλους μπορεί να ψεκάζει με 20-40, άλλους με 100. Και προχωρώντας, μαζί με το PIX, μια πολύ ωραία εφαρμογή που έχουμε εμείς σε όλη την Ελλάδα και πραγματικά έχει τρομερή απόδοση. Οι γείτονές σας στη Βιωτία το κάνουν πολύ μεγάλες ποσότητες. Στην Βόρεια Ελλάδα πουλάνε πολύ μεγάλες ποσότητες. Τι είναι αυτό, ένα υγρό που μπαίνει μαζί με το PIX, το PIX, το MIPOA, το PIX δεν είναι αυτό. Λοιπόν, και έχει 27 μονάδες άζωτο, 18 κάλιο, εκνοστοιχεία και αξίνες. Δεν θα πω τώρα στη διαδικασία τι κάνει το όλο αυτό, αλλά έχει σύνδεση συνδυασμένη που σε συνδυασμό με το FIT, με το PIX, κοντρολάρει ακόμα περισσότερο το φυτό. Και μετά βλέπεις μια εκτόξευση του φυτού, παράγει περισσότερους σπόρους, περισσότερο βάρος, περισσότερο ίνα και έχεις επίσης λόγω του καλού που βάζει πολύ καλύτερες αντοχές. Έχει δοκιμαστεί δοκιμασμένη εφαρμογή και αυτό βάλτε το, βάλτε ένα κομμάτι έτσι, ένα κομμάτι αλλιώς, δείτε, συγκρίνετε και αποφασίστε προ ποια μαγιά θέλετε να πάει. Είναι εξαιρετική εφαρμογή. Οπότε, αν τα κάνω έτσι μια σούμα, βασική λίπανση με το 28-12 με το βόρειο, προσπάθησα να σου πω το ρόλο του βόρειου. Το Easy Start των κορμοπόδες μαζί με τη σφορά, επιφανειακή με το αζωτούχο, το 40-00, όλα αυτά σταθεροποιημένα και διαφυλικές, το ένα με το μήκο χρηστήριο και το άλλο μαζί με το πίσω. Φυσικά σε κάποιες περιοχές κάνουν και άλλα διαφυλικά. Προς το τέλος κάνουν διαφυλικά με κάλλι. Ήταν μια πρακτική παλιότερα που τώρα δεν, δεν την κάνουν πολύ. Υπάρχουν και εκεί πέρα λύσεις, δαντοδιαλυτά προς το κάλλιο, κάποια με ψηλή περιεκτικότητα φωσφόρου. Απλά δεν το έχω σημειώσει, το αναφέρω. Και οι αυξήνες τι είναι? Οι αυξήνες τι είναι? Είναι ορμόνες, φυτικές ορμόνες. Και όπως λέει το όνομά του, αυξήνες, βοηθάνε τα κύτταρα να μεγαλώσουν. Εννοείται και τον καρπό, ας πούμε, από δεδρώδη καλλιέργεια. Σε όλες τις καλλιέργειες. Κάτι αυτό παράγει ορμόνες, κάποιες λέγονται αυξήνες, κάποιες πτωκινίνες. Κάποιες μεγαλώνουν το κύτταρο, το φυτού να μεγαλώσει και κάποιες βοηθάνε το κύτταρο να διαιρεθεί περισσότερο. Είναι απαραίτητα. Για κάτι... Και είναι απαραίτητο και για τον καρπό ή μόνο για τον καρπό? Όχι, αυτό είναι μόνο για τον καρπό. Όλα αυτά έχουν ένα σκοπό γιατί εμείς δεν πουλάμε φύλλο στο βαμπάκι, πουλάμε καρπό. Όχι, δεν μιλάω για βαμπάκι, μιλάω για δεντρώδη καλλιέργεια. Για δεντρώδη φυσικά. Για τον καρπό και πριν την άρνηση για να μπορέσει να έχει καλύτερη γραμματοφορία. Και χωρίς να έχει απώλειες στον άρθρο και στην καρπόπιση. Πατάτες έχουν εφαρμογές και υπάρχουν πολλά πάνω σε αυτό. Αυτό το συγκεκριμένο μπορεί να σου φάνει παράξενο, αλλά είναι από κάποια φύκια τη Νοτιού Αφρική. Δεν είναι φύκια για μεταξιδωτές κορδέλες, πολύ κάποιος θα δει, αλλά υπάρχουν φύκια που είναι σαν δέντρα. Αυτά επειδή βγαίνουν σε παγωμένα νερά που δεν πάει πολύ ο ήλιος, το φύκος, το μιλάω για κορμό τόσο, για να βγει από το πυθμένα 20 μέτρα πάνω, φτιάχνει αυτές τις αυξήνες για να μπορέσει να φτάσει πάνω στον ήλιο.
Οπότε τα παίρνουν αυτά, τα ψιλοτεμαχίζουν και παίρνουν τις αυξίνες και τις βάζουν σε λιπάσματα που ανάλογα είναι καλλιέργεια όπως πατάτα ή κυπευτικά ή δεντροκομεία μπαμπάκι, υπάρχει κατάλληλη χρήση του. Αλλά είναι ιδιαίτερα χρήσιμα γιατί κάθε φυτό παράγει αυτές τις ορμόνες μέσα. Άρα είναι όχι μόνο οι ορμόνες, είναι πότε θα τις βάλεις και σε τι συνδυασμό. Σε άλλο στάδιο δεν μπαίνει. Εδώ πέρα θα κάνει ιδιαίτερο καλό. Γιατί κοιτάμε, θα σας δίνουμε και εφαρμογές οικονομικές, δηλαδή όχι να μπεις με ένα προϊόν το οποίο δεν έχει μια εφαρμογή, π.χ. με το πήξη με έναν τομοκτόνο. Δεν θα σου πούμε ποτέ, πήγαινε κάνει μόνο αυτό, ειδικά στο μπαμπάκι, δεν αξίζει. Εντάξει, σε άλλες καλλιέργειες μπορεί να αξίζει. Πόσες εφαρμογές και σε πόσα στάδια γίνεται αυτό? Μία εφαρμογή μόνο. Και θα δείτε διαφορά. Και πάλι σας λέω, δεν προσπαθώ να σας πω βάλτε τότε και καλά. Είμαι τη λογική. Μιλάμε για τη δεντρώδη καλλιέργεια. Α, για δεντρώδη καλλιέργεια. Για δεντρώδη καλλιέργεια, αν δεν το δουλειάσουμε, μπορούμε να βάλουμε και άλλε εφαρμογέ. Ή και άλλα σκευάσματα. Εντάξει. Αυτό μπαίνει πάντα μαζί με τα εντομοκτώνα ή. Εκτός από χαλκούχα και. Α, εκτός από χαλκούχα. Ο χαλκός γενικά είναι λίγο προβληματικός. Δηλαδή, ο χαλκός προσπαθούμε να μην το βάζουμε με πολλά. Γιατί ο χαλκός κάνει είναι μεν καλό, αλλά εάν μπει στο φυτό, και δεν μιλάω κυρίως για μπαμπάκι ή για γιαγιά στο που είναι σκληρά. Όλων για... των ειδών οι χαλκοί. Εντάξει, υπάρχουν για τους χλωριούχοι. Ναι, ναι, λέω όλων των ειδών οι χαλκοί δεν μπορεί να μπει το διαθήκη. Υπάρχει ένας γενικός κανόνας, εμείς τουλάχιστον λέμε ότι ο χαλκός μόνος του. Γιατί ναι, μεν μπορεί, ας πούμε στην ελιά να μην έχει πρόβλημα γιατί είναι σκληρό φυτό, αλλά αν το κάνεις εκκληκτικά θα γίνει βαρύ. Για να το πάρει στην ελιά. Ορίστε. Στη φυστικιά. Όχι, θα το έλεγα όχι. Αυτό σας λέω εγώ γιατί μπορείς ας πούμε, να το κάνετε σε μια περιοχή που έχει θερμοκρασία 15-17, αλλά άμα το κάνετε ξέρω εγώ με 19-21, ίδιο σκεύασμα, στο ίδιο χωράφι να κάνει ζημιά. Λέμε κάποιους γενικούς κανόνες, εντάξει, κανόνες έχουν και εξαιρέσεις. Εντάξει, θα προχωρήσω. Προχωρώ. Και να δούμε λιγάκι στο κομμάτι καλαμπόκι. Το καλαμπόκι είναι άλλη φιλοσοφία. Το μπαμπάκι δεν είναι τόσο απαιτητικό. Το καλαμπόκι είναι πάρα πολύ. Θέλει πολύ φαγητό. Και θέλει φαγητό γιατί μπορεί το άζωτο, ενώ στο μπαμπάκι ήταν μέχρι 12, το καλαμπόκι φτάνει και 20, 25 και κάποιες φορές και 30 μονάδες άζωτο. Άρα θέλει φαγητό. Στο ένα μπορείς να βάλεις 20 με 40 βασική, στο καλαμπόκι θέλει πολύ πράγμα. Αλλά το καλαμπόκι έχει ένα μειονέκτημα ή μια ιδιαιτερότητα. Όλοι ξέρετε ότι η γονιμοποίηση του καλαμπόκι, δηλαδή όταν βγαίνει από πάνω η γύρη, η γονιμοποίηση διαρκεί για λίγες μέρες και για λίγες ώρες την ημέρα. Δεν είναι για πάντα. Άρα εσύ θα πρέπει τη στιγμή εκείνη για να έχει καλή γονιμοποίηση, να έχει καλή γύρη, πολύ γύρη και καλή ποιότητα. Γιατί δεν κρατάει για μένα. Κρατάει μια εβδομάδα, δεν κάνω λάθος πάνω κάτω, θα ξέρει περισσότερα. Και για λίγες ώρες πρωινές κρατάει η γονιμοποίηση. Όμως το καλαμπόκι έχει το μειονέκτημα ή την ιδιαιτερότητα ότι όλα τα όργανα του, μιλάμε για το σπάλικα, για το αρσενικό θηλυκό άνθος, θα έχει σε μικρογραφία μέσα του φτιαγμένα έως το τέταρτο φύλλο. Μετά απλά μεγαλώνουν, δεν σχηματίζονται, υπάρχουν ήδη μέσα. Άρα στο καλαμπόκι είναι σημαντικό να έχουμε έως το τέταρτο, πέμπτο, έκτο φύλλο καλή θρεπτική κατάσταση, γιατί μετά δεν διορθώνουν. Και πολλοί θα έχετε δει, ας πούμε, κακή γονιμοποίηση ή σπάδικες άδειες. Μπορεί να οφείλεται και σε αυτό. Ότι στη στιγμή που θέλαμε, όταν αυτά σχηματίζονται ως το τέταρτο, πέμπτο, έκτο φύλλο, δεν είχαμε αυτά που χρειάζεται για να σχηματιστούν αυτά και να είναι ζωηρά. Αυτές είναι οι μονάδες που χρειάζεται, 18-25 μονάδες αζότου πάνω κάτω. Θέλει φόσφορο, λιγότερο κατά γενική ομολογία κάθε κανόνα από ότι είναι το μπαμπάκι. Όσον αφορά το κάλιο, θέλει 18-25, βλέπετε πολύ. Αλλά όμως εμείς δεν ρίχνουμε πολλές φορές κάλιο στο καλαμπόκι και δεν ρίχνουμε κάλιο. Γιατί αν πάρεις και αναλύσεις από τα φύλλα και τον καρπό που είναι το κάλιο, θα δεις ότι στα φύλλα και στα στελέχη, τα οποία με το φρεζάρισμα ή το κάψιμο τα ξαναρίχνουμε μέσα, έχει το 80% του καλύου. Δηλαδή από το κάλιο που ρίχνουμε, το 80% ξαναπέφτει στο χωράφι, ενώ μόνο το 20% φεύγει με τον καρπό. Άρα αυτό είναι ένα από του λόγου που ναι, μεν θέλει κάλιο, αλλά σε πολλές περιπτώσεις βάζουμε τα NP που λέμε, άζωτο, φόσφορο, λίγο κάλιο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει κάθε 2-3 χρόνια να το εμπλουτίζουμε με κάλιο, γιατί αν αδειάσουν οι αποθήκες του εδάφους, μετά δεν γεμίσουν. Άρα, το ίδιο δεν ισχύει για το άζωτο και το φόσφορο. Βλέπετε, το άζωτο φεύγει με το 75% του καρπού, με τη συγκομιδή, και ο φόσφορος 80%. Άρα πρέπει να βάζουμε από αυτά κάθε χρόνο. Και κάλιο χρειάζεται, αλλά μπορούμε μια-δύο χρονιές, αναλόγως τα οικονομικά, την κρίση, τις τιμές του προϊόντος, να πούμε ότι δεν βάζουμε. Αλλά αν το κάνουμε παραπάνω χρονιές, μετά θα αδειάζουν οι αποθήκες και μετά θέλουμε όχι ένα χρόνο, δύο και τρία για να το αναπληρώσουμε.
Εδώ πέρα υπάρχει στοιχείο σημαντικό για το καλαμπόκι όπως ήταν το βόρειο για το μπαμπάκι, είναι ψεδάκι. Για να έχει καλή ποιότητα γύρις που να μπορεί να γονιμοποιήσει. Δεν θα σας κουράσω, θα πούμε κατευθείαν έτσι τις προτάσεις μας. Εδώ έχουμε ένα κοκόδες που δεν έχει πολύ φόσφορο, 27-66 NPK, που το προτείνουμε σε βασική, σε μια δοσολογία 60-80 κιλά το στρέμμα. Προτείνω και εδώ να δοκιμάσετε αυτό το μικροκοκόδες στη σπορά, πάλι στη δοσολογία 2,5-3 κιλά το στρέμμα. Και εδώ πέρα είναι σημαντικό στοιχείο, ένας διαφημικός ψεκασμός, είμαι ψευδάργυρο, είμαι ένα ζωτούχο σκεύασμα, θα σας πω λίγο μετά, στο στάδιο που είναι τρίτο με τέταρτο φύλλο ή με τη ζενεκτονία μαζί. Για να δώσει στοιχεία που θα τα χρειαστεί μετά, γιατί μετά δεν μπορεί να τα βάλει και για πρακτικού λόγου δεν μπορεί να μπει και το τραχτέρ μέσα. Και φυσικά ζωτούχα, μία-δύο εφαρμογές, τώρα 20-25-30, άλλοι βάζουν και 40 κιλά, ανάλογα να κάνουν μία-δύο εφαρμογές. Μία-δύο εφαρμογές με το αζωτούχο του 40-00, που σας είπα και πιο πριν. Λίγα λογάκια θα ήθελα να σου πω για αυτό το υγρό, το Μασχολιά 36, που σου προτείνουμε σε καστά. Αυτό είναι, το φτιάξαμε ειδικά για σιτηρά. Είτε λέγεται στάρι, μαλακό σκυρό, είτε καλαμπόκι. Έχει μια σύνθεση που πέρα από το άζωτο που είναι ειδική μορφή άζωτο, έχει κάποια γνωστική όπως χαλκός, μολυβδένιο, που είναι φτιαγμένο μανούλα και τα σιτηρά. Αυτά βοηθάνε να κάνει καλή πρωτεΐνη, το καλό βάρος, το κατωτικό βάρος που μετράτε